τα διαπιστευτήρια του κύριου Μητσοτάκη προς τον κύριο Ρούτε και οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για το γεγονός ότι η χώρα μας για μία ακόμη χρονιά κάνει πρωταθλητισμό ως προς στρατιωτικές δαπάνες, συνιστούν πρόκληση. Πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Πρόκληση την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας και το δημόσιο σύστημα παιδείας καταραίουν. 2,5 δισεκατομμύρια είναι ο λογαριασμός που θα πληρώσει η χώρα μας για το 2025. 2,5 δισεκατομμύρια ήταν ο λογαριασμός και για το 2024. Η αέναη κούρσα των υπερεξοπλισμών δεν οδηγεί πουθενά. Φέρνει μόνο φτώχεια, δυστυχία και καταστροφή στους λαούς. Η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή πήρε ξεκάθαρη θέση. Πέρυσι, μόνοι μας καταψηφίσαμε τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν καλό όλα τα αριστερά και προοδευτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να συστρατευτούν μαζί μας, να καταψηφίσουμε φέτος από κοινού τους αδιαφανείς, υπέρογκους υπερεξοπλισμούς του κύριου Μητσοτάκη. Να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα όχι στη στροφή των ευρωπαϊκών ελίτ προς την πολεμική οικονομία που απειλεί να γυρίσει την Ήπειρό μας και τον λαό μας στις χειρότερες, στις πιο σκοτεινές μέρες του παρελθόντος. Να στείλουμε ένα ηχηρό όχι στον μιλιταρισμό και στον εθνικισμό. Ένα μεγάλο όχι στον πόλεμο. Να πούμε ένα μεγάλο ναι για την ειρήνη. Το οφείλουμε στο μέλλον της χώρας μας, το οφείλουμε στο λαό μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας.